επόμενη, σήμερα λίγο φορά. Να παίξω με τη γλυκιά, γιατί γλυκό είναι και το θέμα μας. Μην το γυρνάω από το γλυκό στο αλμυρό. Τα και τα σκέτα. Καταπληκτικά. Λοιπόν, μ' αρέσει η ιδέα της κολοκυθόπιτας, γι' αυτό και ενθουσιάστηκα όταν το είδα. Λέω γλυκιά κολοκυθόπιτα. Τέλεια. Λοιπόν, θα φτιάξουμε σήμερα γλυκιά κολοκυθόπιτα, όπως σας έχουμε ήδη πει πολλές φορές. Λοιπόν, θα χρησιμοποιήσουμε κολοκύθα, την οποία την έχουμε ψήσει στο φούρνο, την έχουμε βάλει για μισή ώρα, την έχουμε κόψει κομμάτια, την έχουμε βάλει στο φούρνο. Δεν τη βράζω, ούτε την τρίβω. Τη βάζω στο φούρνο για να εξατμιστούν τα ζουμιά της μέσα στο φούρνο, γιατί αυτή κατεβάζει ούτως ή άλλως ζουμιά. Και την έχουμε μισή ώρα, την έχω έτοιμη εδώ πέρα. Θα κάνουμε μία ελαφριά κρέμα με σιμιγδάλι, γάλα και δύο αυγουλάκια ίσα-ίσα για να σφίξει το μείγμα μας. Και θα κάνουμε και μία νοστιμιά. Βάζουμε μέσα σε μισό φλιτζάνι σταφίδες, τρία κουταλάκια της σούπας κονιάκ. Για να γίνει πιο αρωματική. Τώρα, όσοι έχετε παιδιά, απαραλείψτε αυτό, λίγο ξύσμα λεμονιού, μια χαρά θα είναι. Λοιπόν, έχουμε 50 γραμμάρια βούτυρο, ίσα-ίσα. Για να το ψήσουμε, βάζουμε το σιμιγδάλι μέσα στο βούτυρο, να φρατέψει. Μισό φλιτζάνι σιμιγδάλι θέλουμε, γύρω στα 100 γραμμάρια. Ωραία ιδέα είσαι. Ναι, γιατί η κολοκύθα είναι ακόμα ένα μήνα, την έχουμε στις αγορές. Είναι ωραίο φρούτο, ωραίο λαχανικό και για φρούτο το τρώμε πολύ, γιατί είναι πολύ για και αγγλικό, για οτιδήποτε, το αγαπάμε. Έχει τις αξίες, τη θρεπτική του αξία. Λοιπόν, το έχουμε βάλει εδώ πέρα το σιμιγδάλι και το έχουμε αφήσει να φρατέψει. Σαν μία βάση θα κάνουμε για να μην βάλουμε σκέτο την κολοκύθα μέσα στην πίτα. Μήπως να σου δώσω και την κολοκύθα από μέσα την πίτα μας. Μετά θα ρίξουμε μισό φλιτζάνι ζάχαρη. Είναι το ελάχιστο που μπορούμε να βάλουμε σε μία πίτα. Να είναι γλυκιά με εσείς τι θέλετε. Εγώ γενικώ δεν θα τρώω και πολύ γλυκές τις πίτες. Βλέπετε ότι το σιμιγδάλι θα φρατέψει. Έβαλα χοντρό. Δεν μου λέτε τίποτα τόση ώρα και με τρώω και πέφτουν κάτω οι άχνες. Τα πράγματα φοράω, το ωραίο, το μπλε, το φόρεμα, θα αλλάξει χρώμα. Εσύ απορώ πώς μαγειρεύεις χωρίς να φοράς ποδιά. Εγώ στο σπίτι μου και 5 λεπτά να μπω στην κουζίνα. Θέλω τέτοιες μεγάλες ποδιές. Φοράω ποδιά. Δεν μου αρέσουν οι μικρούλες. Φοράω ποδιά. Συνέχεια. Φοράω. Γιατί θα έπρεπε να είναι. Να θέλω 32 ρούχα την ημέρα. Να φάω σαν άνθρωπος, να μην ανησυχώ. Να φας. Λοιπόν, θέλουμε να φρατέψει. Βάλαμε και τη ζάχαρη. Να χτυπήσει το σπίτι. Μου, ξέρω εγώ ό,τι νομίζεις. Γιατί τη βλέπω τώρα και είναι έτσι ροδοκόκκινη και ροδοψημένη. Φοβάσαι μη μου τελειώσει η όρεξη. Ναι. Εντάξει. Κοίτα να δεις, κοίτα. Δεν ξέρεις ποτέ. Κοίτα ένα θαύμα. Κοίτα ένα θαύμα. Αχ, ωραία μυρίζει. Ε, την έχουμε αλείψει. Για κόψε λίγο. Τα φύλλα μας, ωραία. Μετά θα ρίξουμε το γάλα. Όλο μαζί. Όλο μαζί. Αυτό τώρα θα ζουμοποιεί. Δεν μου λες σε δυνατή θερμοκρασία. Όσο θέλουμε, ναι. Και να μην τα ανακατεύεις, δεν πειράζει, θα φουσκώσει. Λοιπόν. Όχι, δεν το ανακατεύω για να φουσκώσει, για να ξεγομπιάσει, να φύγουν όλα, να διαλυθούν. Ναι. Να κοιτά εδώ τώρα. Κρέμα. Ακούς κριτς, κριτς, κοιτά. Κριτς, κριτς. Ακούς, κοιτά. Το φύλλο μας είναι τόσο τραγανό, τόσο όχι ζουμερό, δεν μπορώ να σου πω. Το βρίσκω, είναι ένα μικρό θαύμα. Κοίτα πώς είναι, κοίτα. Πολύ ωραία. Το βάλουμε εδώ, στο ρουστίκ. Ξέρεις, πιάτο από πίσω σου. Τώρα που έχουμε αλλάξει την προηγούμενη εβδομάδα, ναι. Που πήρα και μαζί μου, ναι. Ήταν πραγματικά μια μαγεία. Γλυφόμασταν. Η πιπερόπιτα, καλά το λέω, πιπερόπιτα. Κυμαδό, είχε και πέρα. Είχε πιπεριά μέσα, ήταν ναι. Καταπληκτικό. Λοιπόν, αυτό φουσκώνει. Το έχουμε αφήσει και φουσκώνει. Τώρα, αυτό που θέλω να προσέξουμε, όταν θα ψήνουμε την κολοκύθα, θα τη βάλουμε να στραγγίξει. Να φανταστείτε, για ένα κιλό κολοκύθα που έχουμε βάλει, μπορεί να βγάλει και κοντά ένα ποτήρι ζουμί. Θα αφήσουμε να στραγγίξει, γιατί δεν θέλουμε τα ζουμιά που έχει το λαχανικό μας να πάνε στην πίτα μας και να μας τη νερουλιάσει. Επίσης, ξέρουμε ότι ψήνουμε πάντα τις πίτες και τις γεμί... Πολύ ωραία. Ωραία, δεν είναι. Γιατί... Δεν θες? Ναι, ναι, βέβαια θέλω. Πάρα πολύ ωραίο. Να σας στείλω πάνω να κάνω κομματάκι, παιδιά. Είναι πραγματικά φανταστική η πιτούλα. Και είναι και πολύ ωραίο το κονιάκ με τη σταφίδα που το νιώθεις έτσι, το αρωματίζει. Το αρωματίζει πολύ ωραία. Λοιπόν, θα σας δείξω τώρα και το φύλλο μας. Αυτό το φύλλο, καταρχάς, όταν θα αγοράσετε φύλλο χρυσή ζύμη, να ξέρετε ότι όλες οι πληροφορίες για το πώς θα το συμπεριφερθείτε, πότε θα το αποψήξετε, πώς θα το ψήσετε, είναι πάνω στο κουτί όλα γραμμένα. Υπάρχει και συσκευασία που είναι στο ψυγείο και στην κατάψυξη. Εγώ θα χρησιμοποιήσω τις κατάψυξη. Την έχω αφήσει μία μέρα
μία μέρα στην ψήξη και 2 ώρες περίπου θερμοκρασία δωματίου. Το πίζει για να μπορέσουμε να τα ανοίξουμε τα φύλλα μας. Είναι γύρω στα 11 με 12 φύλλα η κάθε φορά. Κοίταξε πώς είναι. Είναι τόσο εύπλαστα, το ανοίγεις, δεν φοβάσαι μη σου σπάσουνε. Το πιάνεις, είναι τόσο μαλακό, αφράτο, τραγανό, κοιτάτε, λεπτό. Δηλαδή δεν είναι που το πιάνεις και το βάζεις στην πίτα και το κάνεις patchwork όπως θα τις τρώσεις, που σου σπάει το ένα, που σου σπάει το άλλο και κάνεις μια πίτα patchwork. Είναι ένα ωραίο φύλλο. Αυτό έχει πήξει, όταν θα το αφήσετε και θα πήξει και θα το βάλετε να κρυώσει, θα ρίξετε 2 κρόκους και ένα σπράδι, ίσα ίσα για να πήξει. Τώρα βέβαια, το iPad να αρχίζω να δίνω εμείς κανένα δώρο εγώ. Στο δεν Twitter έχουμε θα το δώσω. Χρόνο να αφήσουμε το μείγμα μας, αλλά μην ανησυχείτε, θα γίνει επίσης πάρα πολύ ωραία η πίτα μας. Ρίχνουμε λοιπόν μέσα και το αβουλάκι. Και το αβουλάκι, μετά ήρθε η ώρα της κολοκύθας. Με ένα πιρούνι και με το χέρι μας, άμα φοράμε γάντι, ό,τι θέλουμε. Την κάνουμε, την πολτοποιούμε. Μπράβο, όσο παιδιά θέλουμε εμείς. Δηλαδή, μπορεί πολλοί να θέλουν τα κομμάτια να είναι ολόκληρα. Μπορεί να θέλουν τα κομμάτια να είναι πιο. Να χάνονται, σαν πουρές, ανάλογα. Λοιπόν, πορτοποιούμε όσο μπορούμε την κολοκύθα, που είναι ήδη μαλακιά, έχει ήδη στραγγίξει. Όσο πιο πολύ μπορείτε να τη στραγγίξετε, τόσο πιο νόστιμο. Δείτε φωτογραφία που μου έστειλε το παιδί μου. Μαμά, έφαγα όλα τα γιουβαρλάκια της γιαγιάς και μου το έστειλε φωτογραφία το άδειο πιάτο. Ωραία. Μπράβο, παιδί μου, η μανούλα συγκινείται. Διότι ως γνήσια Ελληνίδα μάνα, δεν μπορώ όταν τα παιδιά μου δεν τρώνε. Δεν μπορώ, τρελαίνομαι. Αρρωσταίνω. Αρρωσταίνω. Το μικρό, λοιπόν, μικρό. Όχι το νεογέννητο παιδί μου. Θα μου έγραφε και μήνυμα, ρε Ελένη. Τι ερωτήσει να, θα μου έγραφε μήνυμα στο iPad. Μαμά, το έφαγα όλο το φαγητό μου. Τι παιδί έχω γεννήσει. Πατσά. Θα μας τρελάνε, ρε παιδιά. Μα ρε Ελένη, τι ερωτήσει. Λοιπόν, τρέλανε με. Ρίχνουμε και τις σταφίδες που έχουν ενωτήσει με το κονιάκ μας. Σας είπα, βάλτε ξύσμα λεμονιού αν δεν θέλετε. Ανακατεύουμε όλο το μείγμα μας. Έτοιμη η πίτα μας. Α, και αρωματίζουμε. Όταν τελειώσουμε πλέον από όλα τελικά, θα βάλουμε περίπου 1 κουταλάκι της σούπας κανέλα. Δεν γίνεται κανέλα. Φαλοτριμέν. Λοιπόν, εγώ μπαίνω στο Twitter και σας λέω ότι μέχρι στιγμής 6.500 φίλες, μισό λεπτάκι γιατί μάλλον πατάω κάτι λάθος, θέλουν να κερδίσουν. 5 όμως από εσάς θα πάρετε αυτό το πακέτο δώρων, αυτό που δίνουμε δηλαδή κάθε εβδομάδα εδώ. Τι ξεκινάω λοιπόν. Εσύ τι κάνεις? Εγώ στρώνω φύλλα και λαδώνω. Πόσα φύλλα είπες βάζεις από κάτω, γιατί έχει σημασία να ξέρουμε. Κάθε συσκευασία έχει 11 ή 12 φύλλα το φύλλο για κρούστας, για πίτες. Εγώ βάζω συνήθως 6 κάτω και 5 πάνω ή 6 και 6. Ωραία. Γιατί πάνω θα τα σουρώσουμε και θα τα φτιάξουμε να είναι πιο θεατρικό, θεατρική η πίτα μας και πιο έτσι για φωτογράφηση. Λοιπόν, ο Γιάννης Νερούτσος είναι ο πρώτος από τους 5 που παίρνουν τα δώρα της Χρυσής Ζήμης. Γιατί όπως σας έγραψα, δεν έτυχε, παιδιά. Αυτό να κρατάτε. Ακριβώς. Πέτυχε. Η Βάσο, λοιπόν, Ματσούκα είναι η δεύτερη. Δεν ξέρω αν το είπα. Αν δεν το είπα, δεν πειράζει. Ωραία. Έχω ξαναμπαίνω. Τρίψει στο μπλεντεράκι μου μισό φλιτζάνι ζάχαρη με μισό φλιτζάνι ξηρούς καρπούς, ό,τι έχετε. Θέλετε φιστική γίνης, θέλετε κολοκυθόσπορο, θέλετε γαμίγδαλο, θέλετε καρύδι. Μέσα, για να το, μαζί με λίγη κανέλα, για να γίνει ακόμα πιο αρωματική η πίτα μας και βάζουμε και το φύλλο. Η Κατερίνα από τη Χαλκίδα είναι η τρίτη φίλη. Ήδη έχω στρώσει εγώ εδώ τα προηγούμενα 5, γιατί ο τηλεοπτικός χρόνος μας επήγει, όπως ξέρετε. Η Νεκταρία Γκανιούδη, η τέταρτη. Και η πέμπτη και τελευταία, από το Twitter πάλι λέω, είναι η Ευτυχία Φώτου. Συγχαρητήρια και σε σένα. Βλέπεις τι ωραίο χρώμα. Βλέπω, μα τι το χρώμα μόνο, η μυρωδιά. Λοιπόν, και βάζουμε και τα φύλλα μας. Εγώ θα τα τσαλακώσω τα φύλλα. Α, περίμενε, θα τα τσαλακώσω τα φύλλα. Θα βάλω λίγο έτσι, ούτους ή άλλως τραγανά θα γίνουν. Κορίτσια, για λίγο αέρα ακόμα στο Instagram τον καταψύκτη, φορτωμένο με προϊόντα και βλέπω ότι μέχρι στιγμής είμαστε στις 38.000. Λαδώνω καλά. Και κάτι ψηλά. Ρίχνω και το αρωματικό μας μείγμα. Αυτό η πίτα μπορεί να γίνει επίσης και με το φύλλο κρούστας βουτύρου που υπάρχει, που είναι ακόμα πιο λεπτό από αυτό. Και επειδή είναι γλυκό, μπορεί και αν το βρείτε στο ψυγείο, μπορείτε να το πάρετε στην κατάψυξη. Τα γυρνάω όλα έτσι και τα λαδώνω πάλι.
Θα ψήσουμε σε φούρνο 180 βαθμούς προθερμασμένο. Συνήθως τις πίτες τις βάζω στην κάτω ράγα του φούρνου για να πάει από κάτω ο αέρας και να γυρίσει έτσι για να μην μας καεί από τη μία μεριά και από την άλλη να μείνει άψητο το φύλλο μας. Θα τραγανίσει. Το μόνο σίγουρο είναι αυτό. Λοιπόν, μπαίνω και in Instagram, σας δίνω και το καταψύκτη. Πολύ τυχερή ή τυχερός αυτός που θα το πάρει. Και καταψύκτη και του κόσμου τα προϊόντα. Φουλ μέχρι επάνω. Λοιπόν. Κοίτα τα φύλλα μου πώς τα κάνω και πώς δεν παθαίνουν τίποτα. Έχουμε φτάσει 40.000. Ανοίγω λοιπόν και λέω. Θα βάζω έτσι τσαλακωμένα. Μπαμ μπαμ. Είμαστε γρήγορη εκπομπή. Πολύ και δυνατή. Γρήγορη. Λοιπόν. Το βουτυράκι μας. Καλή επιτυχία σε όλες και όλους, παιδιά. Ποιος. Stop. Είναι η Αναστασία Χατζηνικολάου. Να την. Λέτε να έχει σχέση με τον Νίκο. Λοιπόν, δεν ξέρω, αλλά Αναστασία Χατζηνικολάου, παίρνεις φανταστικό δώρο. Αν μπορείς να το δείξουμε και με την κάμερα, μπράβο, πολύ ωραία. Έχω βάλει εδώ πέρα χαρτιά, τα βγάζω. Δεν φτάνει που μας έρχεται ολόκληρος καταψύκτης. Είναι και φορτωμένος φουλ. Πού να σας διαβάσω τι πράγματα έχουν οι άνθρωποι μέσα. Όλη η χρυσή ζύμη, σπίτι σας. Μια φορά το μήνα. Συγχαρητήρια στην Αναστασία Χατζηνικολάου και συγχαρητήρια και στη Ρένια που έφτιαξε άλλη μια καταπληκτική συνταγή και την ευχαριστούμε πάρα πολύ.